Λοιπόν, καταρχάς να σας ευχαριστήσω που είσαι σήμερα εδώ. Περίπου ένα χρόνο πριν δεχτήκαμε ένα αίτημα από την ΑΣΥΦΑ Ελλάς, προκειμένου να τους στηρίξουμε, να τους βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο και με τα γραφεία τύπου που διατηρούμε στο εξωτερικό. Και εκεί πραγματικά για μας ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Ανακαλύψαμε έναν κόσμο ο οποίος είναι πάρα πολύ δημιουργικός, σε έναν κλάδο ο οποίος για μας έχει στρατηγική κομβική σημασία για αυτό που λέμε μεταμνημονιακή Ελλάδα. Θα το αναφέρω, το έχω πει αρκετές φορές και ίσως γίνομαι κουραστικός, αλλά ο οπτικοακουστικός κλάδος είναι ο τέταρτος πιο ταχύτατα αναπτυσσόμενος κλάδος στην Ευρώπη και είναι ένας κλάδος ο οποίος αφορά μια ευρεία γκάμα επαγγελμάτων. Έχει να κάνει με την ιστορική ανάδειξη και την αξιοποίηση της ιστορικής μας κληρονομιάς, η οποία είναι αρκετά πλούσια, αλλά επειδή ενέχει εν τη γενέση του και το χαρακτήρα της δημιουργικότητας, θεωρούμε ότι είναι και το αντίδοτο απέναντι στη βαρβαρότητα που ενδεχομένως συναντούμε, υπάρχει δυστυχώς και αυτή στη σύγχρονη πραγματικότητα. Τα κινούμενα σχέδια λοιπόν εντάσσονται στον κλάδο της οπτικοακουστικής παραγωγής. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα για να ενθαρρυνθεί η ανάδειξη και η ανάπτυξη του κλάδου και στα πλαίσια αναθεώρησης οδηγίας για τα οπτικοακουστικά μέσα, αλλά και στα πλαίσια ενίσχυσης των συνεργασιών των διακρατικών και των ευρωπαϊκών, με στόχο να αναδειχθεί και η ευρωπαϊκή οπτικοακουστική κληρονομιά και η δημιουργικότητα των νέων ανθρώπων που εντάσσονται σε αυτό το κλάδο. Δυστυχώς στην Ελλάδα, η Ελλάδα μάλλον δεν έχει καταφέρει να πάρει τα ευρωπαϊκά κονδύλια που της αναλογούν στον ευρύτερο χώρο της οπτικοακουστικής παραγωγής και στα κινούμενα σχέδια. Ελπίζουμε ότι αυτό θα αλλάξει και εδώ θέλω να πω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία και για μας ότι εντασσόμαστε πλέον σε ένα Υπουργείο το οποίο συνδυάζει το περιεχόμενο, τον οπτικοακουστικό κλάδο, αλλά και τις υποδομές, τις τηλεπικοινωνίες και βεβαίως τα εργαλεία, τις εφαρμογές που προκύπτουν από την ψηφιακή πολιτική. Και πιστεύουμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα είμαστε και εμείς σε θέση να ενισχύσουμε και να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε και όχι μόνο στα πλαίσια της προβολής, αλλά και στα πλαίσια διαχείρισης κονδυλίων που αφορούν τον κλάδο της οπτικοακουστικής παραγωγής και των κινουμένων σχεδίων. Τώρα, πολύ σύντομα, γιατί σήμερα είναι η μέρα των δημιουργών, απλώς να πω ότι έχουμε μπροστά μας το επαιτειακό λεύκωμα με τίτλο 70 χρόνια δημιουργίας ελληνικών κινουμένων σχεδίων. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο ναι μεν ενσωματώνει το έργο και την πορεία των Ελλήνων δημιουργών, αλλά παράλληλα αποτελεί και ένα εγχειρίδιο μάθησης, ένα έργο με ιστορική αξία για την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας και δίνει δυνατότητα σε λάτρεις των κινουμένων σχεδίων, σε καθηγητές που διδάσκουν σε σχολές για animation, σε φοιτητές βεβαίως που επιθυμούν να ακολουθήσουν τα επαγγελματικά βήματα των δημιουργών όπως ο Νάσος Βακάλης, η Εφ Παπά, ο Ευάγγελος Σπυλιωτόπουλος, να έχουν στα χέρια τους ένα λεύκωμα το οποίο περιλαμβάνει την ιστορία και γιατί όχι το μέλλον του ελληνικού animation. Νομίζω ότι είναι καλύτερα όμως να μας τα πούν οι ίδιοι οι δημιουργοί και οι εμπνευστές του έργου. Να σας ευχαριστήσω και πάλι και ελπίζω να μας ενοχλήσετε και να μας ενοχλείτε όσο πιο συχνά μπορείτε για τέτοιου είδους δραστηριότητες, τέτοιου είδους projects και εμείς το μόνο που μπορούμε να σας πούμε ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας πραγματικά αυτός ο κλάδος, ο οποίος δυστυχώς το 2015 είχε τη μεγαλύτερη πτώση, δηλαδή η Ελλάδα βρέθηκε 24η ανάμεσα 26 χώρες στον τομέα της οπτικοακουστικής παραγωγής, μια πτώση της τάξης του 36%, να ανασχέσουμε αυτή την πορεία, αλλά και να την αντιστρέψουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, εγώ λέγομαι Βασίλης Καραμιτσάνης, είμαι πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Κινουμένων Σχεδίων, ΑΣΥΦΑ Ελλάς, του Συλλογικού Φορέα των Δημιουργών Κινουμένων Σχεδίων. Δυστυχώς ξημερώσαμε μετά από μια δύσκολη νύχτα βία και τα αισθήματα φαντάζομαι για όλους είναι δύσκολα, αλλά θα σας μιλήσουμε για πράγματα που είναι αισιόδοξα για την Ελλάδα. Και η πρώτη αισιοδοξία εδώ και 2 χρόνια που πήρε την νομική
πήρε νομική προσωπικότητα πια η ΑΣΥΦΑ Ελλάς. Υπάρχει 8 χρόνια, εδώ και 2 χρόνια πλέον είναι ένα νομικό πρόσωπο που συγκεντρώνει όσο θέλουμε να πιστεύουμε τις δημιουργικές δυνάμεις των κινημένων σχεδίων στη χώρα. Ένα πολύ σημαντικό σημάδι αισιοδοξίας ήταν η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και ο επικεφαλής της, ο Γενικός Γραμματέας Λευτέρης Κρέτσος, αλλά και ο ίδιος ο Λευτέρης, επιτρέψτε μου, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από την αρχή κατάλαβε, προφανώς αγαπάει και τα κινούμενα σχέδια, αλλά κατάλαβε και το δυναμισμό που μπορεί να δείξει αυτός ο κλάδος του κινηματογράφου για τη χώρα και σε επίπεδο εξωστρέφειας, αλλά και σε επίπεδο παραγωγικό για την οικονομία του πολιτισμού. Είναι ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει αυτό το πράγμα και η έμπρακτη υλική, γιατί αξίζει να το τονίσουμε ότι σε δύσκολους καιρούς που δεν υπάρχουν χρήματα, υποστήριξη για την ΑΣΥΦΑ Ελλάς, αλλά και η ηθική, κυρίως η ηθική υποστήριξη που έχει δείξει το συγκεκριμένο άτομο και όλη η ομάδα του και οι υπηρεσιακοί παράγοντες και η συμβουλή του, είναι για μας όχι μόνο τιμή, είναι βασική αφετηρία αισιοδοξίας και γι' αυτό πολλά από τα πράγματα που καταφέρει σε 2 χρόνια είναι καρπός σύμπραξης και με τη διοίκηση. Πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί συνήθως τους έχουμε να τους στο απόσπασμα. Σήμερα είναι μια μέρα που οι άνθρωποι αυτοί σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον στηρίξανε κάτι το οποίο προϊονίζεται θετικό και για το παραγωγικό μέλλον της χώρας, αλλά φυσικά και για τη δημιουργική της έκφρασης στον κόσμο. Είμαστε εδώ για να κάνουμε έναν απολογισμό για τα 70 χρόνια κινουμένων σχεδίων, γιατί 70 χρόνια, πολλοί από εσάς θα το γνωρίζετε, το 1945, στην ουσία κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, ένας συφναίος στην καταγωγή, ονόματι Σταμάτης Πολενάκης, έφτιαξε ένα έργο Mickey Mouse και ζητούσε και συγγνώμη, γιατί ήταν το πρώτο που έγινε στη χώρα, έτσι έλεγε, το είδος Mickey Mouse. Δεν υπήρχε ούτε καν η λέξη κινούμενα σχέδια, που προήλθε από τον Bande Dessinée, το γαλλικό. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος κρυφά στη Σύφνο, οι Κυκλάδες δεν είχαν την ένταση της κατοχής και των Ναζί όπως είχε η Αθήνα. Το φτιάξε, αλλά ο στόχος ήταν να το δείξει στο ελληνικό κοινό το ευρύ, διακομωδούσε τη βία, αυτό που ζήσαμε χθες δηλαδή, και το φασισμό και την απολυτότητα, την απολυταρχία, με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Λέγεται «Ο Ντούτσε αφηγείται» και δείχνει πόσο πύληνα πόδια έχουν. Πόσα πύληνα πόδια είχε ο φασισμός, προφητικό έργο. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά με την αποχώρηση των Γερμανών. Λίγο μετά τον Γενάρη του 1945 στα Σινεάκ των Αθηνών και είναι η αρχή της ιστορίας των κινουμένων σχεδίων και έτσι σηματοδοτούμε τα 70 χρόνια. Από τότε μέχρι σήμερα έχει κυλήσει πολύ μεγάλο νερό στο αυλάκι. Κάποια από τα στοιχεία αυτών των αυλακώσεων και αυτών των δημιουργικών δρόμων θα το δείτε μέσα στο Λεύκωμα που θα σας διανύμουμε και μετά. Και έχει και την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ελπίζουμε να σας αρέσει, ελπίζουμε να σας προβληματίσει και κυρίως ελπίζουμε να σας δώσει ελπίδα για το μέλλον, γιατί τα κινούμενα σχέδια, όπως και πολλά άλλα δημιουργικά πράγματα στην Ελλάδα, είναι το μέλλον της χώρας. Εκτός από τα 70 χρόνια κινούμενα σχέδια, για να δώσω μετά το λόγο και στον Άγγελο Ρούβα, που είναι στην Οργανωτική Επιτροπή των 70 χρόνων και θα σας απολογήσει με πολύ μεγαλύτερη επάρκεια ό,τι έγινε. Εγώ θα ήθελα να σταχυολογήσω 3-4 επιτεύγματα που και χωρίς τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Το πρώτο έχουμε συζητήσει εκτενώς με τον Γενικό Γραμματέα και η ηθική του στήριξη ήταν σημαντική. Είναι ότι για πρώτη φορά η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, ένας ανεξάρτητος φορέας που έχει τα πιο δημοφιλή, τα πιο προβεβλημένα βραβεία κινηματογράφου στη χώρα, τα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας, τα βραβεία Ήρης, θεσμοθετεί από το 2017 για πρώτη φορά βραβείο για τα κινούμενα σχέδια. Άρα τα κινούμενα σχέδια, όπως όλα τα μέρη του κόσμου και στα μεγάλα φεστιβάλ του κόσμου, είναι η μυθοπλασία, η τεκμηρίωση, δηλαδή ντοκιμαντέρ fiction και δίπλα είναι το animation, τα κινούμενα σχέδια, για πρώτη φορά αναγνωρίζεται και από την ελληνική κινηματογραφική κοινότητα ως ισότιμο είδος. Ο κύριος Γενικός το είχε καταλάβει 2 χρόνια πριν και κατήφθηνε τις πολιτικές και τη στήριξή του εκεί. Το δεύτερο και σημαντικό είναι ότι με την στήριξη της Γενικής Γραμματείας και του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού συνεχίζουμε τις δράσεις προβολής ανθολογιών των ελληνικών κινουμένων σχεδίων σε διάφορα μέρη αναφοράς, εκεί δηλαδή που η Ελλάδα μπορεί να είναι θετικά παρούσα ανά τον κόσμο. Υπάρχει και στο υλικό τύπου, θα πω ότι είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία με τους ακολούθους τύπου όπου βρεθήκαμε. Είναι παρούσα κύριε Κωνσταντινίδου εδώ και μου δίνει την αφορμή να πω τι εξαιρετική εικόνα έδειξε η Ελλάδα και τι εξαιρετική δημιουργία παρουσιάσαμε στο Φεστιβάλ Μπαλκάνιμα και στο Βελιγράδι συνολικότερα, στον τύπο και στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, με αφορμή την καλή συνεργασία που είχαμε όλοι οι εμπλεκόμενοι. Αντίστοιχα πράγματα, αντίστοιχες δράσεις έχουν ήδη γίνει στη Ρουμανία, στην Αίγυπτο και αλλού. Προγραμματίζονται για το Χονγκ Κονγκ, για την Οδυσσό και για άλλες περιοχές όπου ο ελληνισμός μπορεί να δείξει ένα καλό στίγμα. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι όπου και αν βρεθήκαμε, από τα πιο
ευχάριστα μέχρι τα πιο δυσάρεστα για την ανθρωπότητα ή τα πιο δύσκολα μέρη. Παράδειγμα ήταν η Κωνσταντινούπολη, που ήταν ένα μέρος όπου πρέπει να περάσουμε από αστυνομικούς κλειούς, από πολύ δύσκολες καταστάσεις ασφαλείας που δεν έχουμε συνηθίσει σε πολιτιστικά γεγονότα. Η υποδοχή για την Ελλάδα ήταν πολύ, πολύ θετική. Εκτός λοιπόν από τη συνέχιση της περιοδίας μας, στοχεύουμε στο να εγγράψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη. Κάθε χρόνο έχουμε καθιερώσει την πίτα μας που θα γίνει στις αρχές του χρόνου και στην ουσία είναι μια δράση απονομής ενός ετήσιου βραβείου που δίνει η Ένωση στο καλύτερο, στο πιο δημιουργικό της μέλος. Θα θέλαμε και την παρουσία σας να μας τιμήσετε, εφόσον το πρόγραμμά σας το επιτρέπει, κύριε Γενικέ. Και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να εμπλητήσουμε τις δράσεις μας και με δράσεις που δεν απευθύνονται στο community, στην κοινότητα των κινουμένων σχεδίων, αλλά στο industry. Μεγαλύτερη δηλαδή έμφαση στην παραγωγική δύναμη των animators στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν διοργανώνουμε εργαστήρια εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό ως εκπαιδευτές, για όλους, ανοιχτά για όλους τους δημιουργούς των κινουμένων σχεδίων. Συμμετέχουμε στον πυρήνα καινοτομίας InnoVathens, που είναι συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με δημιουργικές βιομηχανίες σε αυτή τη φάση και λαμβάνουμε όλα τα ωφελήματα που μπορεί να έχει ένας φορέας που φιλοξενείται στην Τεχνόπολη. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό για μας, ένα σημαντικό στόχος είναι το μεγαλύτερο festival animation στον κόσμο. Είναι στο ANSI, στα σύνορα Γαλλίας-Ελβετίας, στη Γαλλία. Το ANSI, λοιπόν, είναι ένας πολύ ωραίος τόπος και πολύ δημιουργικός, πολύ high-level festival πλέον. Φανταστείτε ότι έχει ένα output ταινιών περίπου τις μισές από ό,τι έχει κάνει και η αγορά του κάνει τα 2/3 του τζίρου των κανόνων, της αγοράς των κανόνων. Άρα, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο festival που ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια βεβαίως. Εκεί λοιπόν θέλουμε να φτιάξουμε ένα ελληνικό περίπτερο. Και προσπαθούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, του Ελληνικού Κεντρού Κινηματογράφου, των δημιουργών, των υποστηρικτών μας και των ανθρώπων των media που μας βοηθούν όλα αυτά τα χρόνια και η δράση μας παίρνει κάποια απόσταση, παίρνει κάποια διάσταση και διάδοση, ώστε για πρώτη φορά στο μεγαλύτερο, στη μεγαλύτερη μόστρα κινουμένων σχεδίων να είναι παρόντα τα ελληνικά κινουμένα σχέδια με την ιστορία τους και με το μέλλον τους. Πλήθος δράσεων ανακοινώνται κάθε μέρα στα social media που έχουμε στο Facebook και στο Instagram. ASIFA Ελλάς, μπορείτε, όσοι μπορείτε να κάνετε like, είναι ο πιο άμεσος τρόπος διάδοσης του τι κάνουμε. Μας τιμάει η παρουσία εδώ όλων σας. Μας τιμάει η στήριξη της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης Επικοινωνίας και προσωπικός του Γενικού Γραμματέα και της ομάδας του βεβαίως. Και προσβλέπουμε στο μέλλον, πρόκειται σύντομα να κάνουμε και εμείς για πρώτη φορά τις εκλογές μας, ώστε να αναδείξουμε και νέα μέλη και να ενσωματώσουμε και όλους τους νέους δημιουργούς ή τους περισσότερους νέους δημιουργούς στις τάξεις μας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, κύριε Ρούβα. Είμαι ο Άγγελος Ρούβας, σας ευχαριστώ και εγώ για την παρουσία σας, ευχαριστώ και τη Γενική Γραμματεία για την ευκαιρία που μας δίνει να βρεθούμε. Μιλάω αυτή τη στιγμή και θα έλεγα με μια διπλή ιδιότητα και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ASIFA Ελλάς ως διαχειριστής, αλλά και ως ο ιδρυτής της πύλης της διαδικτυακής, το greekanimation.com. Μια πρωτοβουλία που είχα ανάγκη αρκετά χρόνια πριν να πάρω, γιατί έβλεπα ότι το κινούμενο σχέδιο είχε μια δυναμική, αλλά δεν μπορούσε να προβληθεί προς τα έξω. Και αποφάσισα να φτιάξω αυτή την πύλη, αυτό το site για το κινούμενο σχέδιο, να συγκεντρώσω δηλαδή τη δύναμη ολόκληρη και να κινητοποιήσω με τον τίτλο, να πάρω την ευκαιρία των 70 χρόνων, ώστε να προβληθεί όλη αυτή η προσπάθεια στο κοινό, να καταλάβουν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ότι υπάρχουμε, ότι δημιουργούμε. Και αυτό πράγματι έφερε τα αποτελέσματα που περίμενα και ίσως και περισσότερα από αυτά που περίμενα. Κινητοποιήθηκε ένας κόσμος. Η ASIFA Ελλάς δραστηριοποιήθηκε ξανά προς την κατεύθυνση αυτή και σήμερα ολοκληρώνεται, θα έλεγα, η πρώτη φάση της δράσης των 70 χρόνων με την κυκλοφορία αυτού του λευκώματος που θα πάρετε σε λίγο, που είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει καταγραφεί όλη η ιστορία των 70 χρόνων, όλη η δράση μας την περασμένη παιδιακή χρονιά του 2015 και με αυτό σαν εργαλείο μπορούμε να κινηθούμε από εδώ και πέρα δυναμικά στον χώρο της παραγωγής.
Θα κάνω μια, χωρίς να σας κουράσω πάρα πολύ, θα μεταφερθώ λίγο δίπλα, να κάνουμε μια πολύ μικρή αναδρομή των δράσεων που κάναμε την περασμένη χρονιά, το 2015, και να θυμηθούμε αυτές τις κινήσεις. Όπως ακούσατε και προηγουμένως, η δράση των 70 χρόνων δημιουργίας ελληνικών κινημένων σχεδίων ξεκίνησε με την συλλογή αρκετών ταινιών, δημιουργιών δηλαδή από το χώρο του ελληνικού κινημένου σχεδίου. Φτιάξαμε δύο πολύ σημαντικές ανθολογίες, τις οποίες προβάλαμε και στην Ελλάδα, στα 4 φεστιβάλ κινουμένου σχεδίου που υπάρχουν, αλλά και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης πέρυσι, με πολύ μεγάλη επιτυχία, και όπως ακούσατε προηγουμένως, και στο εξωτερικό σε αρκετές πόλεις. Όμως, θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτό που μας έκανε να ορίσουμε το στόχο μας από την αρχή δεν ήταν ένας εορτασμός μόνο για τον εορτασμό για τα 70 χρόνια. Θέλαμε να θέσουμε μια νέα κίνηση, να δρομολογήσουμε μια νέα κίνηση για το κινούμενο σχέδιο. Και βάλαμε σαν υπότιτλο των 70 χρόνων τον τίτλο «Animation και επιχειρηματικότητα». Μας ενδιέφερε δηλαδή, βλέπαμε ότι ενώ το κομμάτι της τέχνης, των μικρού μήκους ταινιών, πήγαινε αρκετά καλά και πηγαίνει πάρα πολύ καλά, αυτό που θέλαμε ήταν να βάλουμε και το κομμάτι που δεν πήγαινε καλά, το κομμάτι της επιχειρηματικότητας, δηλαδή πώς το κινούμενο σχέδιο θα μπορέσει να μπει στη διεθνή αγορά σιγά-σιγά ισότιμα με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί εγώ έχω μια θητεία κοντά 40 χρόνια σε αυτό το τομέα στην Ελλάδα. Έχω δει πάρα πολλές ομάδες με εξαιρετικό ταλέντο να συσπυρώνονται και να κάνουν δουλειές, αλλά κάτι να μην πηγαίνει καλά στην πορεία. Και αυτό ήταν που και εμένα και τους υπόλοιπους μας κινητοποίησε να δούμε, να δρομολογήσουμε τη λύση των προβλημάτων αυτών που οδηγούσαν τις καλές προσπάθειες σε αποτυχία. Αυτό λοιπόν καθόρισε όλη μας την δράση των 70 χρόνων. Είπαμε, είναι μια περίοδος πολύ δύσκολη για την Ελλάδα, δεν θέλουμε εορτασμούς. Θέλουμε σηματοδότηση νέων πραγμάτων. Και έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε μια διημερίδα επιχειρηματικότητας που έγινε στο InnoVathens, όπου φέραμε παραγωγούς πεπειραμένους από το εξωτερικό για να αναλύσουν στους Έλληνες δημιουργούς, στους Έλληνες παραγωγούς, πώς κινείται κανείς για να βρει χρηματοδότηση και στην Ελλάδα, αλλά κυρίως βέβαια στο εξωτερικό. Πώς μπορείς να παρουσιάσεις μια πρόταση για να έχεις πιθανότητες να προσελκύσεις χρηματοδότες από το εξωτερικό. Όλα αυτά είναι γνώσεις οι οποίες δεν υπάρχουν και δεν υπάρχουν παραγωγοί στην Ελλάδα εξειδικευμένοι στο κινούμενο σχέδιο. Όλοι έχουν εμπειρία στις live action ταινίες, αλλά το κινούμενο σχέδιο το γνωρίζει κανείς. Θεωρούν οι περισσότεροι ότι είναι ένα χρονοβόρο και πάρα πολύ κοστοβόρο προϊόν, αλλά κανείς δεν γνωρίζει ότι αυτό, και το επιβεβαιώνουν διανομής από το εξωτερικό, ότι το κινούμενο σχέδιο έχει δυνατότητες όταν παραχθεί να έχει αγορά όλο τον πλανήτη. Ενώ οι ελληνικές ταινίες με τους ηθοποιούς που διαθέτουμε, που είναι εξαιρετικοί, και τους σκηνοθέτες που διαθέτουμε, που είναι επίσης εξαιρετικοί, δυσκολεύονται να βρουν αγορά πολύ μεγάλη στο εξωτερικό. Δεν υπάρχουν χώρες που να ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την ελληνική τέχνη πιθανόν. Έχει αλλάξει και αυτό τα τελευταία χρόνια, πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά οι διανομής λένε ότι το κινούμενο σχέδιο έχει δυνατότητες. Και το μεγαλύτερο απ' όλα, που επίσης δεν γνωρίζουν πάρα πολύ, είναι ότι το κινούμενο σχέδιο, όταν μπει στην αγορά, έχει δυνατότητα αξιοποίησης εμπορικής. Και από τα προϊόντα που παράγονται, πέρα από το ίδιο το καλλιτεχνικό προϊόν, δηλαδή τα παιχνίδια για τα παιδιά, τα παραπροϊόντα όπως τα λέμε εμείς, το merchandise με πιο επίσημο όρο. Αυτό λοιπόν σε όλους τους παραγωγούς του εξωτερικού είναι γνωστό, ότι μια παραγωγή μπορεί να φέρει ένα ποσό, ένα ας πούμε, είναι η αναλογία του κέρδους από το ίδιο το προϊόν σε σχέση με τα εμπορικά προϊόντα είναι 1:9. 1:9 είναι τεράστιο το νούμερο που σας λέω, και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να μπει στην αγορά και να κερδίσει χρήματα ή τουλάχιστον να αποσβέσει το ποσό που έχει επενδύσει. Το να πηγαίνει κανείς χωρίς να υπολογίζει όλα αυτά που σας αναφέρω θα οδηγείται συνεχώς σε αποτυχία. Αυτά λοιπόν προσπαθούμε να τα ενημερώσουμε και με αυτή τη διημερίδα καταφέραμε να
επικοινωνήσουμε για πρώτη φορά όλες αυτές τις παραμέτρους που μπορούν να φέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Προφανώς η ΑΣΥΦΑ συμμετέχει και στην στον ετήσιο εορτασμό που κάνουμε για την ημέρα του κειμένου σχεδίου, που είναι 28 Οκτωβρίου κάθε χρόνο, συμπίπτει με την δική μας εορτή, αλλά προβάλλει βραβευμένες ταινίες από τα ελληνικά φεστιβάλ, προβάλλει βέβαια και ξένες παραγωγές. Είναι μια ευκαιρία για τους θεατές να βλέπουν πράγματα που δύσκολα θα τα εντοπίσουν αλλού. Ο πυρήνας όμως όλων των δράσεων πέρσι στην επαιδευτική χρονιά ήταν η μεγάλη αναδρομική έκθεση που έγινε στην Σχολή Καλών Τεχνών, στην αίθουσα Νίκος και Σανλής. Εκτεθήκαν έργα για πρώτη φορά επίσης μαζί με το υλικό, το οπτικό, δηλαδή τις ταινίες των δημιουργών. Μαζέψαμε και υλικό artwork, δηλαδή σχέδια, storyboards, πράγματα σπάνια που δεν φαίνονται και δεν είναι εύκολο να τα βρει κανείς, τα μαζέψαμε και τα ψηφιοποιήσαμε και μπορέσαμε να τα εκθέσουμε τα περισσότερα από αυτά στην έκθεση αυτή. Παράλληλα λοιπόν με την έκθεση που ήταν ο πυρήνας, γίνανε πάρα πολλές δράσεις, προβολές καθημερινά και επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτών των δράσεων ήταν τα παιδικά εργαστήρια που γίνανε και μέσα στο χώρο της έκθεσης αλλά και μας κάλεσαν πάρα πολλά σχολεία, δημοτικά σχολεία να κάνουμε παιδικά εργαστήρια στους χώρους των που κάνουν μάθημα τα παιδιά. Ήταν μια πολύ συγκινητική για μένα δηλαδή εμπειρία. Και η νέα τεχνολογία, η Samsung μας στήριξε στην έκθεση αυτή, δίνοντάς μας tablets και όλο τον εξοπλισμό που χρειαζόμασταν. Με τη νέα τεχνολογία τα παιδιά μπορούν πάρα πολύ εύκολα να γυρίσουν ένα stop motion ταινιάκι και να το ευχαριστηθούν άμεσα. Φανταστείτε ότι εγώ ξεκίνησα σε μια εποχή όπου για να δεις ένα πρόχειρο τεστ έπρεπε να τραβήξεις σε ταινία, να βρεις ένα ειδικό εξοπλισμό, την Τρικέζα που ήταν τρεις όλη την Ελλάδα, να βρεις ένα εμφανιστήριο, να σου εμφανίσει το φιλμ. Μια τεράστια διαδικασία, πανάκριβη και ήταν σχεδόν απρόσιτο για τους περισσότερους στο κοινό σχέδιο. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα και είμαστε αδικαιολόγητοι σαν χώρα να μην μπορεί να οργανωθεί ώστε να παράγει animation με τέτοιες δυνατότητες τεχνολογίας που παρέχονται. Είμαστε αδικαιολόγητοι. Η έκθεση αυτή, όπως και το βιβλίο που θα πάρετε στα χέρια, ήταν αφιερωμένη και είναι αφιερωμένο το βιβλίο στον Στράτο το Στασινό, έναν εξαίρετο από τους πρωτοπόρους του κινουμένου σχεδίου στην Ελλάδα και φίλος, αλλά τον τιμούμε και για ακόμα ένα άλλο λόγο, ότι ο Στράτος Στασινός κατάφερε και έβαλε από τα πρώτα βήματα από τη δεκαετία του 90, στις αρχές του δεκαετία του 90, έβαλε την Ελλάδα στο χάρτη τον ευρωπαϊκό και έτσι μπορούμε σήμερα, έχουμε τη δυνατότητα να υποβάλουμε προτάσεις σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα και να έχουμε τις δυνατότητες να προχωρήσουμε. Ο Στράτος Στασινός είχε διακριθεί κυρίως σε ταινίες stop motion και αυτή εδώ που βλέπετε είναι κούκλες από την ταινία του Κολυμπητή που είχε κάνει το 1985. Όταν γιορτάστηκε τότε, η προηγούμενη φορά που γιορτάστηκε κάτι για τα κινούμενα σχέδια ήταν το 1985, 40 χρόνια από την πρώτη ελληνική ταινία. Να λοιπόν και τα παιδικά εργαστήρια που έλαβαν χώρο. Συγγνώμη, Άγγελε, για μια διακοπή. Θα ήθελα να αναφέρω ότι ακριβώς αναγνωρίζοντας τη συμβολή του Στράτου Στασινού που ήταν ο πρωτοπόρος των κινουμένων σχεδίων στη χώρα και κυρίως της διεθνοποίησης των ελληνικών κινουμένων σχεδίων, το ετήσιο βραβείο που δίνει η Ένωση από φέτος φέρει το όνομά του. Άρα είναι ετήσιο βραβείο ΑΣΥΦΑ Ελλάς Στράτου Στασινός. Ο Στράτου Στασινός ήταν ένας άνθρωπος που έφυγε πολύ γρήγορα, πολύ προώρα, ήταν από τη Χαλκίδα. Και φανταστείτε από ένα μικρό μέρος της Ελλάδας κατάφερε να κάνει τα κινουμένα σχέδια για πρώτη φορά γνωστά. Όλες λοιπόν οι δράσεις αυτής της περασμένης περίοδου ολοκληρώθηκαν, όπως είπε και ο Βασίλης στην ομιλία του, με ένα βραβείο που δόθηκε για πρώτη φορά από την ΑΣΥΦΑ Ελλάς στο τέλος του Γενάρη του 2016. Εδώ βλέπετε μια φωτογραφία από το χώρο του Ρομάντζου που έγινε η εκδήλωση. Και αυτό το καθιερώνουμε πια. Τα βραβεία βγαίνουν με ψηφοφορία από τα μέλη, από τα 16 μέλη της ΑΣΥΦΑ Ελλάς. Τα αποτελέσματα βέβαια της δράσης λίγο πολύ λέχθηκαν, ακούστηκαν προηγουμένως από τις ομιλίες που προηγήθηκαν. Προφανώς για μένα κλείνει αυτός ο πρώτος κύκλος με το βιβλίο, με αυτή την πολύ καλή έκδοση που καταφέραμε να κάνουμε και με τη βοήθεια φυσικά της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ο οποίος στήριξε
την προσπάθεια αυτή των 70 χρόνων από την πρώτη στιγμή, δίνοντας χρήματα και για την οργάνωση της έκθεσης και των εργαστηρίων των παιδικών και της έκδοσης αυτής. Θα μπορούσαμε να δούμε εδώ, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να δούμε μια μικρή ταινία που μονταρίστηκε από δουλειές των παιδιών από δημοτικά σχολεία που έγιναν στη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων των 70 χρόνων. Όσο βλέπουμε το βίντεο, να εξηγήσουμε ότι αυτά τα εργαστήρια γίνονται σε πολύ σύντομο χρόνο, όπου τα παιδιά στην αρχή έχουν μια εισαγωγή θεωρητική. Τι είναι το animation, τους βασικούς κανόνες αυτής της τέχνης και πώς έχει δημιουργηθεί, που είναι το απίκασμα. Δηλαδή, ο εγκέφαλός μας, όταν βλέπει μια εικόνα, κάνει περίπου 2 δευτερόλεπτα να την ξεχάσει. Γι' αυτό και διακεκομένες εικόνες τις βλέπει όλες μαζί, σαν κινούμενη εικόνα. Και παράλληλα, τους ενθαρρύναμε να περνάνε και τις αξίες τους, αυτά που πιστεύουν, αυτά που αγαπούν, που προσβλέπουν για το μέλλον μέσα από τα εργαστήρια. Οπότε υπήρχε ένα βασικό σενάριο, το οποίο όμως το ανέπτυσε κάθε παιδί ελεύθερα και γι' αυτό βλέπετε και πολύ ετερόκλητα αποτελέσματα. Βλέπετε με πόσο απλά υλικά μπορεί να κάνουν πράγματα τα παιδιά. Εδώ η Χριστίνα Ιντεπιάν τους έχει βάλει αλεύρι σε μια πινακίδα μαύρη, μερικά χαρτάκια και παίζουν, και όμως τα αποτελέσματα βλέπετε πόσο εντυπωσιακά μπορεί να είναι για τα παιδιά όταν για πρώτη φορά βλέπουν animation να δημιουργούν ήδη. Ωραία, Ζήνα. Φανταστείτε αυτό τώρα με το αλεύρι. Αυτά βγαίνουν πλάγια. Ναι, αυτά τα βγαίνουν πλάγια. Γυρίζουν μάτι. Να το κάνω μου. Πού είναι το ηχογραφητήρι. Να το μάτι, να το στόμα. Θα δούμε και το μάτι μου, το στόμα. Πάμε. Από την αρχή. Όχι. 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 Βλέπετε τα παιδιά ενθαρρύνθηκαν να κάνουν τη δική τους ψηφιακή animated χριστουγεννιάτικη κάρτα πέρυσι τα Χριστούγεννα. Υγεία. Χαρούμενο το νέο έτος. Ωραίο Λόλα το 2016. Αγάπη. Εύχομαι το 2016 να ψηλώσω περισσότερο. Ευτυχία. Χρόνια πολλά. Χαρούμενο το 2016.
Υγεία. Αγάπη. Εύχομαι το 2016 να περάσει την τάξη. Ειρήνη. Ευτυχία και χαρά. Αγάπη. Χαρούμενο το 2016 με υγεία και χαρά. Ευτυχία. Καλοσύνη. Εύχομαι όλα τα παιδιά για το 2016 να έχουν σπίτι, καθαρό νερό και υγεία. Τελειώνοντας όλη αυτή την περιγραφή, θα λέγαμε ότι τα δύο τελευταία πράγματα που υλοποιήθηκαν από τη δράση 70 χρόνια ήταν και η μετάφραση, έγινε η μετάφραση ενός μεγάλου ιστορικού κειμένου, αναλυτικού ιστορικού κειμένου, που έχει γραφεί στο site Greek Animation. Εδώ βλέπουμε την πρώτη σελίδα, τη σελίδα home του site, όπου εάν κατεβείτε λίγο πιο... Επίσης, εδώ στα δύο σημεία πάνω, το History και History in English, φαίνονται τα δύο σημεία που μπορείτε να βρείτε το ιστορικό κείμενο και να διαβάσετε πάρα πολύ αναλυτικά όλη αυτή την ιστορία. Δεν έχει καμία σχέση με το κείμενο που έχει γραφτεί μέσα στο βιβλίο, που είναι μια συμπυκνωμένη ιστορική αναφορά, κυρίως βασισμένη, και αυτό ήθελα να το τονίσω, είναι βασισμένη στους δημιουργούς και στους παλιότερους αυτή την προσφορά που κατέθεσαν, αλλά και στους νέους, πόσο έχει εξελιχθεί η κατάρτιση των παιδιών αυτών με τις σπουδές που έχουν κάνει, με τη γνώση που ξεκινάνε τα παιδιά αυτά. Και γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τους βοηθήσουμε να βρουν πολύ πιο πρόσφορο έδαφος να δημιουργήσουν και όχι να φύγουν στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν, μπορείτε να βρείτε εδώ πέρα, στο site αυτή την σελίδα, αλλά μπορείτε να το δείτε και εδώ σε πιο τετράγωνες οθόνες. Φαίνεται με τη μία το The History of Greek Animation. Είναι πλέον ένα banner που, αν πατήσουμε εδώ στο English, θα μας μεταφέρει στην σελίδα των ιστορικών κειμένων. Και αν πάμε εδώ στη δεκαετία, ας πούμε, του 80 και πατήστε το αρχίζει, μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο της δεκαετίας 80 με 89 με τις φωτογραφίες και κάθε τίτλος ο οποίος αναφέρεται μέσα στην αφήγηση αυτή, όπως εδώ το Help, ας πούμε, βλέπετε ότι είναι ενεργό, άρα μπορεί να πάτε μέσα και να το δείτε κατευθεία, όσα ταινιάκια έχουν βρεθεί μέχρι τώρα, να δείτε κατευθεία το film εάν σας ενδιαφέρει. Είναι λοιπόν περίπου, το site αυτό περιλαμβάνει 1.700 δημιουργίες, παραπάνω από 1.700 δημιουργίες, βέβαια και τη διαφήμιση μέσα έχουμε περάσει, και περισσότεροι από 700 δημιουργοί, μόνο σκηνοθέτες έχουν καταγραφεί. Φανταστείτε αν είχα τη δυνατότητα κάποιων ανθρώπων συνεργατών, γιατί όλη αυτή τη δουλειά την έχω κάνει μόνος μου, πόσο θα μπορούσαν να καταγραφούν όλοι οι δημιουργοί που έχουν συμμετάσχει στις ταινίες. Άρα θα είχαμε μια database καταπληκτική για το ποιος κάνει μουσική, ποιος κάνει storyboard, ποιος κάνει το κάθε εξειδικευμένο κομμάτι των ταινιών. Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να καταγραφεί και αυτό. Και θα σας δείξω, τελειώνοντας, και μερικές φωτογραφίες από το... από το βιβλίο και την πορεία του. Εδώ βλέπετε μία φωτογραφία από στα πλαίσια του φεστιβάλ του Ανμασίρος. Είναι μέλη της ΑΣΥΦΑ Ελλάς, όπου για πρώτη φορά ο πρόεδρος εδώ κρατάει τα πρώτα δείγματα του βιβλίου, όπως ετοιμάζεται. Είχε δρομολογηθεί και ετοιμαζόταν σε μία άτυπη γενική συνέλευση που είχαμε κάνει εκεί. Εδώ είναι μια φωτογραφία
στο τυπογραφείο που έχουν βγει τα πρώτα 12 σελίδα. Και εδώ είναι ο Αρίσταρχος και ο Πάνος Παπαδανίλ που ανέλαβαν την επιμέλεια του κειμένου, την επιμέλεια του λευκώματος αυτού και το στήσιμο όλου του έργου. Μαζί με μένα βλέπουμε λιγάκι τα αποτελέσματα, έτσι, τα πρώτα των εκτυπώσεων. Εδώ ο Παναγιώτης ο Κυριακουλάκος είναι το άλλο μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, το οποίο δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα. Είναι λέκτορα στο Πανεπιστήμιο στην Ερμούπολη της Ήρου και είχε μαθήματα και δεν μπόρεσε να έρθει. Είμαστε την ημέρα που παραδίδουμε εδώ τα βιβλία τα οποία θα πάρετε φεύγοντας από την εκδήλωση αυτή, εδώ στην αποθήκη. Και εδώ ήδη κάποια βιβλιοπωλεία επέλεξαν να είναι η επιλογή τους για την βιτρίνα για να προβάλλουν τη δουλειά μας. Και εδώ λοιπόν αυτό που σας είπα προηγουμένως για το θέμα της μετάφρασης. Θέλω να τελειώσω λοιπόν και να πούμε, όπως είπε και ο Βασίλης, ότι έχουμε ξεκινήσει ήδη να ετοιμάζουμε ένα επιχειρηματικό πλάνο στα πλαίσια του InnoVathens και στο πρόγραμμα επιχειρηματικός επιταχυντής που έχουμε μπει με συμβούλους από την ιδιωτική εταιρεία The Planet. Και αυτό θα είναι έτοιμο γύρω στο Φεβρουάριο, ώστε να μπορέσουμε να το δρομολογήσουμε. Ο στόχος είναι να βοηθήσουμε την ελληνική παραγωγή και όσους έχουν έτοιμα project να μπορέσουν να φτάσουν στα μεγάλα φεστιβάλ και στα markets της Ευρώπης για να μπορέσουν να βρουν συμπαραγωγούς. Χρειαζόμαστε υποστήριξη όπως την Γενική Γραμματεία, όπως το Γαλλικό Ινστιτούτο, όπως το Κέντρο Κινηματογράφου που έχει ανακοινώσει πρόσφατα ότι μας καλεί να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα για να βοηθήσει το κινούμενο σχέδιο. Και άλλοι φορείς είμαι σίγουρος ότι θα μπουν. Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν πλέον δρομολογηθεί προς την θετική τους πλευρά. Αυτά είχα να πω και σας ευχαριστώ πολύ. Όσοι έχετε κάποιες ερωτήσεις, μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτές. Καλημέρα. Ναι. Ζάκης Ιωαννίδης από την Καθημερινή. Να ρωτήσω, κύριε Γενική, αν μου επιτρέπετε, είπατε στην αρχή κάτι για τα κονδύλια που δεν μπόρεσε να πάρει η Ελλάδα στον τομέα των οπτικοακουστικών. Αυτό έχει σχέση με την ύπαρξη της Ένωσης, με τη λειτουργία της ΑΣΥΦΑ τώρα, δηλαδή δεν υπήρχε φορέας και δεν μπορούσε να τα πάρει. Πώς αλλάξει αυτό το πράγμα? Ναι, δεν γνωρίζω, αλλά από μία έτσι επαφή που είχα, π.χ. ας πούμε, για το πρόγραμμα Media, φάνηκε ότι η Ελλάδα δεν έχει λάβει. Πολλές προτάσεις δηλαδή που ήρθαν από την Ελλάδα δεν έγιναν δεκτές. Δεν ξέρω αν στον χώρο των κινουμένων σχεδίων εσείς γνωρίζετε αν είχαμε ποτέ. Όπως ξέρετε, ιδίως στον οπτικοακουστικό τομέα, τα πάντα είναι θέμα συνδρομής. Εδώ έχουμε ένα επιτυχημένο υπόδειγμα ακριβώς γιατί υπήρξε συνδρομή της διοίκησης που υποστήριξε μια δράση που ήδη ήταν εν τη γενέση της, ήταν θετική και πήγαινε στη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, δεν βρήκαμε ως ΣΑΣΥΦΑ πουθενά εμπόδια, ούτε στον ιδιωτικό ούτε στο δημόσιο τομέα. Ίσα-ίσα βρήκαμε βοηθήματα. Αυτό προφανώς εννοούσε ότι χρειαζόταν μια συνδρομή των προϋποθέσεων οργάνωσης της κοινότητας, του community, προκειμένου να μπορεί σε δράσεις υποστήριξης του industry, που είναι η βιομηχανία και τα κάνει το πρόγραμμα media, το ερημάζου κτλ., να έχουμε εκπροσώπηση. Γιατί ποτέ δεν θα μπορούσε να πάει μόνη της η διοίκηση χωρίς να έχει τους επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες για πρώτη φορά οργανώθηκαν πριν 8 χρόνια, απέκτησαν όμως ένα φορέα που έχει νομική προσωπικότητα. Άρα μπορεί ακόμα και με την ίδια τη Γενική Γραμματεία να συναλλάσσεται, να μιλάει, να επικοινωνεί με αρμοδιότητα εδώ και 2 χρόνια. Τα μέλη μας αυτή τη στιγμή τα εγγεγραμμένα, πέραν του αστικού μικροσκοπικού φορέα που υπάρχει, είναι 39, εκ των οποίων 6 είναι φοιτητές. Η πραγματικότητα είναι ο κύκλος, η απήχηση που έχουμε, το ηχείο που έχουμε είναι πάνω από 200 άτομα, δηλαδή η κοινότητα. Ο στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του 2017 να έχουμε γράψει περίπου 150 μέλη. Για το πρακτικό του θέματος έχει κάποια συνδρομή η συμμετοχή στην ΑΣΥΦΑ Ελλάς. Στις δύσκολες μέρες που περνάμε, ακόμα και τα 25 ευρώ που είναι συμβολικά το έτος, είναι ένα ποσό το οποίο κάποιοι νεαροί δημιουργοί μπορούν να το αντέξουν. Γι' αυτό έχουμε και μειωμένη φοιτητική συνδρομή και προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε και μέλη ως δόκιμα, προκειμένου να διευρύνουμε την κοινότητά μας. Από κάτι σε αυτό πάντως που είπε ο κ. Καραμιτσάς, είναι πολύ σωστό το να χτιστεί μια έννοια ταυτότητας, μια κοινότητα που υπάρχει ήδη, αλλά δεν υπάρχει
με τη μορφή της εκπροσώπησης που ενδεχομένως θα έπρεπε να υπάρχει και για να πιέζει την πολιτική ηγεσία, αλλά και για να ανοίξει νέους δρόμους και να δώσει ιδέες και στην αγορά. Αυτό νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Δηλαδή, σίγουρα είχαν γίνει προτάσεις, προσπάθειες και στον χώρο του 3D και με τα Interreg προγράμματα, τα διασυνοριακά, και στο πρόγραμμα το Media και στη Europeana. Έχουμε δηλαδή αρκετά τεκμήρια ως χώρα. Το θέμα ήταν ότι ήταν λίγο αποσπασματικές οι δράσεις, είτε γιατί έφευγε μία ηγεσία, ερχόταν η άλλη και δεν υπήρχε το ανάλογο ενδιαφέρον, είτε γιατί σε επίπεδο έτσι εκπροσώπησης, ενώ είναι ένας κλάδος ο οποίος αφορά πάρα πολλά επαγγέλματα, στην πράξη δεν έχει την ανάλογη φωνή, κατά την άποψή μου, την ανάλογη εκπροσώπηση και στην πολιτική ηγεσία. Απ' την άλλη, επειδή, όπως είπα, είναι ένας κλάδος αναπτυσσόμενος. Δηλαδή, η ταχύτητα με την οποία τρέχει η αναθεώρηση οδηγίες για τα οπτικοακουστικά μέσα είναι η υψηλότερη ταχύτητα από όλες τις άλλες θεσμικές ρυθμίσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Ακόμη και για τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, το 5G, δεν έχουμε δει τόσο πολύ γρήγορα να τρέχουν εξελίξεις όσο για τα οπτικοακουστικά. Και αυτό έχει να κάνει τόσο διότι εισάγεται νέα τεχνολογία η οποία αλλάζει τους όρους κυρίως διανομής και παραγωγής του περιεχομένου, και ήταν πολύ σωστό αυτό που ο κύριος Ρούβας πριν, ότι μιλάμε για μια παγκόσμια αγορά. Εξ αρχής πλέον ένα προϊόν το οποίο είναι οπτικοακουστικό έχει ενδυνάμει αγορά όλο τον πλανήτη. Και εδώ είναι ίσως η βοήθεια που πρέπει να υπάρξει, και δεν είναι και τόσο μεγάλο το κόστος νομίζω, και να υποτιτλήσουμε και να βοηθήσουμε και σε έναν υποτιτλισμό βέβαια ουσιαστικό για να βοηθάει και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και γι' αυτό, και θα κλείσω εδώ, χρειάζεται έτσι να ενισχυθεί αυτή η έννοια της ταυτότητας του community και στο animation και σε άλλους χώρους που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικοί, όπως και το video games και το gaming, το οποίο είναι εκπαιδευτικό, ή τουριστικό και πολιτιστικό. Βεβαίως. Λέγομαι Τράγκαλος Δημήτρης. Ξεκίνησα τη δραστηριότητα του κινηματογράφου από τα κινούμενα σχέδια, αλλά στη συνέχεια τα εγκατέλειψα, διότι οι συνθήκες παραγωγής στην εποχή εκείνη ήταν και χρονοβόρες και δύσκολες, με αποτέλεσμα να περάσω στη συνέχεια σε σχέση με το κινούμενο σχέδιο να διδάξω στις διάφορες σχολές και να ασχοληθώ συστηματικά με τον κινηματογράφο. Το 1987 είχα κληθεί να παραβευθώ στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στη Βάρνα, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ που υπάρχουν στον κόσμο, και παρατήρησα εκεί ότι οι ταινίες οι οποίες είχαν παιχτεί ήταν κυριολεκτικά μικρά αριστουργήματα που εγώ αισθάνθηκα τουλάχιστον. Εκείνη την εποχή είχα κάνει μια ταινία με 35 χιλιοστών με το Κέντρο Κινηματογράφου. Αισθάνθηκα λοιπόν ότι πρέπει τουλάχιστον τις δικές μου τις ταινίες να τις πετάξω στο φάλιρο. Ολοκληρώνω με το εξής, ότι και την εποχή που ξεκίνησα τα κινούμενα σχέδια και αργότερα που συνέχισα με τη διδασκαλία των κινουμένων σχεδίων, δεν υπήρχε κανένα βοήθημα στην Ελλάδα. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι η εκδήλωση η σημερινή, η έκδοση του βιβλίου και ό,τι άλλη δραστηριότητα υπάρχει γύρω από τους συγκεκριμένους φορείς είναι πάρα πολύ σημαντική και θα βοηθήσει, θα οργανώσει και θα βοηθήσει στη συνέχεια όλους εκείνους οι οποίοι θα ξεκινήσουν τη δημιουργία στα κινούμενα σχέδια από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ. Δημήτρη, ευχαριστώ για την τοποθέτηση. Με τον Δημήτρη τον Τράγκαλο συνεργάστηκα στην πρώτη μου επαγγελματική δουλειά. Είχα πάει στην ΕΡΤ σε ένα τμήμα κινουμένου σχεδίου που είχε κάνει ο σκηνοθέτης ο Θανάσης Σονέτας, και ο Δημήτρης ήταν ήδη εκεί και με βοήθησε σε πάρα πολλά πράγματα, και στο μοντάζ και σε πολλές έτσι χρήσιμες οδηγίες που
μου έδωσε στο πρώτο ξεκίνημά μου. Ήθελα επίσης να συμπληρώσω, επειδή ίσως κάτι δεν λέχθηκε, και για να σας πω πόσο τα πράγματα πάνε θετικά, να επισημάνω ότι και ένα ελληνικό project αυτή τη στιγμή είχε την τύχη να πάρει μία χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Media το Μάιο, στην προτελευταία περίοδο καταθέσεων προτάσεων. Είναι ένα project το οποίο είχα καταθέσει μαζί με μια εταιρεία παραγωγής στην Boo Productions, και αυτό ανοίγει το δρόμο, και το βάρος που έχω στις πλάτες μου είναι πολύ μεγάλο, γιατί είχε πάρα πολλά χρόνια να εγκριθεί ελληνικό project από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, και πιστεύω ότι θα τα πάμε αρκετά καλά. Να διορθώσω ότι σε αυτό το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο δεν είχε εγκριθεί ποτέ single project animation. Έτσι, είναι ακριβώς. Η πρώτη φορά, είναι η πρωτιά. Αυτό που έλεγε ο Γενικός, ότι αν δεν υπάρχει μια οργανωμένη κοινότητα, είναι πολύ δύσκολο απλά για την πολιτική ηγεσία χωρίς κοινό να μπορεί να υποστηρίζει προτάσεις. Προφανώς είχαμε υποστήριξη στη media community όπου υπάρχει εκπρόσωπος και από τη δική σας Γενική Γραμματεία, αλλά τη σημαντικότερη υποστήριξη για το project του Άγγελου που λέγεται Mentor, ήρθε στο επαρόδο και θίγει ένα θέμα αρκετά σημαντικό πολιτιστικά για μας, που είναι η μεταφορά των μαρμάρων του Παρθενώνα μετά την αποκόλληση και κλοπή τους από τον Έλγιν και η βύθιση ενός πλοίου που τα μετέφερε ανοιχτά των Κυθύρων, που λεγόταν Mentor, ναι. Υποστηρίχθηκε πριν από όλα από τους Βρετανούς μέσα στη Media Committee. Που σημαίνει ότι όταν η Ελλάδα είναι πιστική, είναι πολύ πιστική. Η σημασία έχει να βρούμε τους δρόμους και να μπορέσουμε σιγά σιγά να συνεργαστούμε. Αυτή ακριβώς την εμπειρία των τόσων ετών, εγώ είχα αποφασίσει και έχω αποφασίσει να την καταθέσουμε σε όλους τους νέους που ενδιαφέρονται. Γι' αυτό έχω κάνει πάρα πολλές φορές κλήση προς όλους να μας ενοχλείτε, εμάς παλιότερους, για να μην κάνουμε τα ίδια λάθη που ευτυχώς είχα αυτή την τύχη να κάτσω να γράψω πολύ συστηματικά την ιστορία του ελληνικού animation τα 70 χρόνια, όχι για να θυμάμαι ονόματα και βραβεία, αλλά για να καταλάβω, να προσπαθήσω να καταλάβω τα λάθη που γίνανε και γιατί επαναλαμβάνονται συνεχώς και συνεχώς. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα τελείως διαφορετικό δρόμο αυτή τη στιγμή, και ευχαριστώ και όλους τους συνεργάτες και όσους έχουν βοηθήσει μέχρι στιγμής και όσους θα βοηθήσουν στο μέλλον. Και κυρίως εδώ τον Γενικό Γραμματέα που μας στηρίζει από την πρώτη στιγμή. Αυτά. Να πω κάτι. Ναι, Πάνος Κουάνης από το κανάλι της Βουλής. Μέχρι σήμερα όντως δεν υπήρχε μια ταινία πολιτική σε σχέση με το creative industry στην Ελλάδα. Δηλαδή, το αντιμετωπίζανε το δημιουργικό κομμάτι σαν κάτι αποσπασματικό, οι κινηματογραφιστές, οι μεν, οι δε. Το δεύτερο είναι ότι πράγματι φοβόντουσαν την έννοια της επιχειρηματικότητας. Αυτό βλέπω ότι τώρα αλλάζει. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι, μέσα από αυτή την το επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο εσείς έχετε κάνει και το οποίο βλέπω ότι έχει αποτελέσματα, σε ποιο κομμάτι της αγοράς μπορεί να προσβλέπει το ελληνικό animation? Δηλαδή, όταν βλέπουμε, ας πούμε, ότι υπάρχει πλέον η τεχνολογική σύγκληση και υπάρχει αυτή η έννοια του convergence, ας πούμε, μιλάμε για video games, μιλάμε για YouTube animation, μιλάμε για οτιδήποτε. Ποιο μπορεί να είναι το νήσο, ας πούμε, του ελληνικού animation, μέχρι που μπορεί να φτάσει επί της ουσίας πρακτικά στη διεθνή αγορά? Δηλαδή, μήπως θέλει κάποια εξειδίκευση ή γενικά φτιάχνουμε animation και ό,τι κάτσει, ας πούμε? Όχι, αυτό είναι που προσπαθούμε να διορθώσουμε από τα λάθη του παρελθόντος. Καμία ελληνική παραγωγή, και αυτό το τονίζουμε πάντοτε, δεν πρέπει να ξεκινάει επενδύοντας τα άπειρα χρήματα χωρίς να ξέρει πού απευθύνεται. Αν δεν έχει προπολήσει. Και εμείς δεν βάζουμε περιορισμό αν θα είναι στα video games ή στην η παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων. Κυρίως θα έλεγα ότι πιο προσιτό για ξεκίνημα είναι η τηλεόραση. Το να κάνεις μια μεγάλη κινηματογραφική ταινία και να βρεις εύκολα διανομή κόντρα στους Αμερικάνους είναι λίγο δύσκολο να ξεκινήσει η Ελλάδα με αυτό το στόχο. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν αποκλείω τίποτα σε αυτή τη ζωή. Λέω όμως ότι το πιο πιθανό είναι να απευθυνθούμε λοιπόν στην τηλεοπτική αγορά, που είναι τεράστια. Υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη παιδικά κανάλια, ιδιωτικά, συνδρομητικά, οτιδήποτε, που προβάλλουν 24 ώρες το 24ωρο πρόγραμμα. Άρα, αυτό η παραγωγή το λένε, είναι ένα τέρας που τρώει συνεχώς και θέλει να το ταΐζεις συνεχώς με πρόγραμμα. Ο κινηματογράφος είναι κάτι διαφορετικό. Το video game έχει βέβαια να αντιμετωπίσει τεράστιο ανταγωνισμό.
Εγώ είμαι πιο αισιόδοξος στον τομέα των τηλεοπτικών και πάντα αναφέρω ένα παράδειγμα το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τεράστια επιτυχία παγκόσμια. Ένα πολύ απλό animation, το Πέπα, το γουρουνάκι, το μικρό γουρουνάκι όπως λέγεται, που είναι, είναι σειρά με 5 λεπτά επεισόδια, είναι για προσχολική ηλικία, εξαιρετικά προσεγμένο σεναριακά, χωρίς καθόλου έννοια βίας, με μια πολύ μικρή ομάδα 8 ατόμων και τέρμα. Και έχει κάνει τεράστια παγκόσμια επιτυχία με πάρα πολλά χρήματα. Έχει κάνει θεματικά πάρκα στη Βρετανία κλπ. Προφανώς δεν πρόκειται κάθε μέρα να σου τυχαίνει μια τέτοια μεγάλη επιτυχία, αλλά θέλω να πω ότι είναι προσιτό προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή είναι η δική μου. Και εγώ κάτι πάνω σε αυτό το οποίο είναι νομίζω πάρα πολύ σωστό. Όντως έχουμε μια τάση σύγκλησης, αν θέλετε, των μέσων, μεγαλύτερες δυνατότητες παραγωγής και διανομής του περιεχομένου. Εμείς από την πλευρά μας, σε στρατηγικούς εταίρους της χώρας, όπως η Κίνα, έχουμε βάλει το Creative Industry, δημιουργική βιομηχανία και το animation σαν ένα μέσο επικοινωνίας, επίτευξη αμοιβαίας κατανόησης των δύο των χωρών που αφορά, και το έχουμε θέσει και ως στόχο να ταξιδέψουμε και το ελληνικό animation σε μεγάλες αγορές όπως η κινέζικη, και πιστεύω ότι θα υπάρχει επιτυχία σε αυτό, διότι κυρίως το κομμάτι που αφορά την ιστορική μυθοπλασία, την αρχαία, τη μυθολογία, είναι κάτι το οποίο συγκινεί πάρα πολύ λαούς οι οποίοι αισθάνονται έτσι ένα πολύ μεγάλο σεβασμό για τη χώρα μας. Το δεύτερο που λέχθηκε προηγουμένως είναι σωστό, ότι θα πω κάτι για την τηλεοπτική αγορά, το οποίο ξέρουμε ότι βρίσκεται έτσι κάπως λιμνάζοντα ύδατα για χρόνια. Είναι όμως σίγουρο, το λέω με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, χωρίς να, και δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή κάνω τον προφήτη, ότι η τεχνολογική εξέλιξη θα επηρεάσει και το χώρο της ελληνικής τηλεόρασης. Δηλαδή, αργά ή γρήγορα, ο κόσμος του Netflix θα έρθει και στην Ελλάδα και ίσως υπάρχουν και επενδύσεις σε ευρύτερο επίπεδο και από τη χώρα. Επομένως, νομίζω ότι το animation πραγματικά έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Τώρα, όσον αφορά την ΕΡΤ, νομίζω ότι και η ΕΡΤ έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες και κάνουμε συζητήσεις για το πώς θα ενισχύσει και το δικό της το παιδικό πρόγραμμα. Θα ήταν καλό επίσης και ίσως και για το κανάλι της Βουλής. Αν μου νομίζω να το βάλει στην ατζέντα αυτή. Ναι. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Γενικέ, για πρώτη φορά η δημόσια ραδιοτηλεόραση παράγει εκπομπή doc για την κοινότητα των ελληνικών κινουμένων σχεδίων. Λέγεται Animert. Ξεκινά το Γενάρη και θα προβάλλεται μια φορά τη βδομάδα. Είναι μια ημίωρη εκπομπή που περιλαμβάνει κάποιοι από τους ανθρώπους που είναι εδώ, έχουν ήδη δώσει συνέντευξη για αυτή την εκπομπή. Θα περιλαμβάνει 13 ημίωρα θεματικά επεισόδια, συνδεδεμένα κάθε φορά με ένα θεματικό κορμό, και θα παρακολουθεί πρώτον την κοινότητα των κινουμένων σχεδίων μέσα από συνεντεύξεις, δεύτερα ανθρώπους, όπως ενδεχομένως θα μπορούσε να ήταν, δεν το σκεφτήκαμε, ο Γενικός Γραμματέας, που αγαπούν το animation χωρίς να είναι οι ίδιοι δημιουργοί και το στηρίζουν είτε ως θεατές είτε και από όποια θέση ευθύνης έχουν. Και τρίτον, το πολύ σημαντικό στοιχείο της εκπαίδευσης, που είναι και ο βασικός πυλώνας, από τους βασικούς πυλώνες της ΑΣΥΦΑ, Ελλάς, δηλαδή η εκπαίδευση και στη μορφή της άτυπης εκπαίδευσης, όπως είναι το να φέρνουμε σχολεία και να κάνουν εργαστήρια πάνω σε διάφορα θεματικά, θεματικούς κύκλους με διαφορετικές τεχνικές, είναι πολλές οι τεχνικές του animation, δεν είναι τις παρούσες να αναλύσουμε, αλλά και κυρίως και την εγκύκλιο εκπαίδευση, είτε μέσα από παράλληλους ομίλους που υπάρχουν στα δημόσια και στα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και βέβαια με την εγκύκλιο εκπαίδευση σε τριτοβάθμιο επίπεδο. Καλή αφετηρία ήταν αυτό να το πούμε, ότι ήδη υπάρχουν τρεις κρατικοί φορείς πανεπιστημιακοί που παρέχουν σπουδές animation, όχι αποκλειστικά animation. Ας το πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Ήχου και Εικόνας, είναι το ΤΕΙ Αθήνας, το Τμήμα Γραφιστικής, και είναι εκεί που διδάσκει και ο Παναγιώτης Κυριακουλάκος, μέλος του ΔΣ μας που σήμερα είναι στην Ερμού Πολιτισσήρου, είναι στο Τμήμα Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στόχος για πρώτη φορά, και εκεί έχουμε ζητήσει και έχουμε την ηθική στήριξη ήδη της Γενικής Γραμματείας, είναι να φτιαχτεί ένα αποκλειστικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για τα κινούμενα σχέδια, για την τέχνη της εμψύχωσης, διαπανεπιστημιακό, διεπιστημονικό. Και είμαστε σε ένα προχωρημένο στάδιο προκειμένου να κατατεθεί η αίτηση αρμοδίως της υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και να μπορέσουμε να θεσμοθετήσουμε για πρώτη φορά αυτοτελείς σπουδές, καταρχάς μάλλον σε μεταπτυχιακό επίπεδο,
αναγνωρίζοντας την τεράστια αύξηση που έχει η τέχνη στη χώρα. Γιατί κάτι που πρέπει να πω για τον κύριο συνάδελφο, ήταν πολύ σωστή επισήμανση ότι όντως το 1979, άμα πήγαινε στη Βάρνα, τα ελληνικά κινούμενα σχέδια δεν μπορούσαν και τεχνικά και θεματολογικά και αισθητικά ούτε να παραβληθούν με οποιαδήποτε διεθνή δημιουργία. Σήμερα οι Έλληνες δημιουργεί animation με φτωχά μέσα και χωρίς πραγματικές τις καλύτερες οικονομικές συνθήκες. Δημιουργούν ταινίες οι οποίες διακρίνονται και βραβεύονται σε όλα τα διεθνή φεστιβάλ. Η εξέλιξη που έχει η χώρα μας, βοηθούς και της εκπαίδευσης και της γενικότερης εξέλιξης της κοινωνίας, αλλά και μιας φοβερής δημιουργικότητας που έχει δημιουργήσει εν μέσω κρίσης σε όλη την κοινότητα των animators, είναι λίγο οξύμορο, αλλά ξέρετε, η κρίση που είναι ένα από τα βασικά θέματα που πραγματεύονται στα ενήλικα animation, οι Έλληνες δημιουργοί, είναι ένα πράγμα που αφορά την παγκόσμια κοινότητα και όχι μόνο τον animators, όλο το κοινό. Είναι αυτό που λέμε εμείς εδώ στην ΑΣΥΦΑ, η κρίση είναι σεξι. Για κάποιο λόγο λοιπόν είναι και ένας από τους λόγους που κατάλαβαμε ότι είμαστε μια πολύ ζωντανή κοινωνία με άποψη, με ελευθερία γνώμης και είναι κάτι το οποίο επιβραβεύει παγκόσμια κοινότητα. Και φυσικά η καλύτερη αισθητική και τεχνική δρόμη τους οποίους έχει καλλιεργήσει και η εκπαίδευση. Και εγώ, ναι, παρακαλώ. Βέβαια. Είμαι φοιτήτρια στο τεχνών ήχου και εικόνας που αναφέρατε στην Κέρκυρα, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο τρίτο έτος και ήθελα να ρωτήσω γενικότερα ποιο θα ήταν το μήνυμά σας σε φοιτητές και ανερχόμενους δημιουργούς, οι οποίοι όντως θέλουν να κάτσουν στην Ελλάδα και να επενδύσουν πάνω σε αυτή την τέχνη, στον ευρύτερο τομέα. Με ποιο τρόπο θα τους κρατούσατε εδώ πέρα, κυρίως ηθικά, και να μην φύγουν στο εξωτερικό για αυτή την προσπάθεια? Είναι δύσκολη η ερώτηση και όλη αυτή την τιτάνια προσπάθεια που έχουμε αναλάβει την κάνουμε ακριβώς για αυτό το λόγο. Εάν ξεκίνησα ένα σχεδιασμό, μια στρατηγική από το 2008 για να αρχίσει να αποδίδει το 2012 όταν ξεκίνησα να κάνω το site. Το 2014 ανέβηκε το site. Είμαστε τώρα στο 2016 που τελειώνει. Είναι μια θυσία πολλών ετών για αυτό ακριβώς το λόγο. Διότι έχω κληθεί πολλές φορές να κάνω, να μετέχω στην εκπαίδευση και σε σεμινάρια και σε σχολές και αισθανόμουν τύψεις. Διότι ενθουσίαζα κόσμο, νέα παιδιά για αυτή την τέχνη και μετά ήξερα ότι θα βγουν στο χώρο και είχαν δύο επιλογές. Ή θα κάνουν διαφήμιση ή θα φύγουν στο εξωτερικό. Και εάν είσαι τυχερός να κάνεις καλά διαφημιστικά, πάει και έρχεται, αλλά αν πρέπει να κάνεις καταναγκαστικά έργα, καλύτερα να το κάνεις για χόμπι. Όμως, νομίζω ότι τα πράγματα τρομολογούνται και πριν πάρεις το λόγο, ήθελα να κάνω αυτή την τοποθέτηση, να κάνω μια πρόσκληση και μια έκκληση σε όλους τους δημιουργούς, εφόσον ακούσατε σήμερα ότι προγραμματίζουμε μια παρουσία του ελληνικού animation στο φεστιβάλ του ANSI, όπου εκεί είναι πιάτο, μεταφορικά, όλη η παραγωγή και διανομής του πλανήτη μπροστά σας και θα είναι με την υποστήριξη φορέων και όχι μόνοι σας, θα ήταν καταπληκτικό όλοι οι νέοι δημιουργοί, παλιότεροι, όποιοι έχουν project να αρχίζουν να ετοιμάζονται από τώρα, διότι θα είναι μια καταπληκτική ευκαιρία να παρουσιάσουμε το δυναμικό και τα πιο προχωρημένα project, πιο καλές ιδέες θα στηριχθούν από την ΑΣΥΦΑ ώστε να φτάσουν έτοιμα σε αυτή την πολύ μεγάλη ευκαιρία που θα δοθεί. Αργότερα, πιθανόν να γίνει και αυτή η κίνηση προς την Κίνα. Θα ανοίξουμε τους δρόμους. Υπάρχει μια ανοιχτή πρόσκληση από το Hong Kong, επίσης για το ελληνικό animation και για προβολή του εκεί. Θέλω να πω ότι για όσους ονειρεύονται, να μην καθίσουν στο σπίτι να ονειρεύονται ή να λένε «Ωχ, σε αυτή τη χώρα δεν γίνεται τίποτα», αλλά να πράξουν όσο έχουν τη δυνατότητα να ετοιμάσουν αυτά που θέλουν και από εμάς θα βρείτε υποστήριξη και καθοδήγηση όσοι χρειάζεστε για να φτάσετε σε αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, κάνω εγώ πρόσκληση από σήμερα να αρχίσουμε να ετοιμάζουμε, να δούμε το δυναμικό μας στα νέα πράγματα που θέλουμε να προβάλλουμε. Θα κάνουμε το παν για να σας κρατήσουμε εδώ και να φέρουμε και όσους φύγανε απ' έξω. Είναι κρίμα να ενισχύουμε τις οικονομίες άλλων χωρών, ενώ μπορούμε και έχουμε τρομακτικό ταλέντο εδώ στην Ελλάδα. Έχω μετάσχει σε μεγάλες ομάδες και στην Παντόρα και τον Πλάτων δεκαετία του 90 και στην Time Lapse με τον Παναγιώτη τον Ράπα και τον Άσο τον Βακάλι. Πολύ μεγάλες ομάδες που λυπήθηκα πολύ που διαλυθήκανε. Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί.
Αυτό. Κάτι πολύ σύντομα. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για το χώρο του animation και της πολιτιστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Βέβαια, νιώθω πιο πολύ ευθύνη και χρέος. Και δεν θέλω να πω κάτι. Απλώς είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα λείπουν μορφές τηλεόρασης και κινηματογράφου και άλλων τεχνών οπτικοακουστικών που δεν έχουν έρθει. Και αν οι ελληνικές επιχειρήσεις, σε συνεργασία βέβαια και με το ελληνικό κράτος, ενδυναμώσουν αυτή την προσπάθεια, ενδυναμώσουν την εξωστρεφή δράση, το οποίο δεν είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο για την ελληνική πολιτεία να ταξιδέψει μαζί με επενδυτές και δημιουργούς σε μεγάλες αγορές και να τους πει υπάρχουν αυτά τα έργα. Δεν είναι δύσκολο να πουλήσει, ας πούμε, τη μυθολογία που κάποιοι λαοί τρελαίνονται. Δεν είναι δύσκολο να εντάξεις στο σχολείο και αυτό που λέμε οπτικοακουστική εκπαίδευση που δεν υπάρχει και εκεί. Και επίσης θεωρώ ότι και στο χώρο της ελληνικής τηλεόρασης θα δημιουργηθούν και άλλου είδους, θα αξιοποιηθεί η τεχνολογία, θα δημιουργηθεί και άλλου είδους και μορφή τηλεόραση, η οποία θα αξιοποιήσει και τα animation περισσότερο. Το λέω ως άνθρωπος ο οποίος έχω τυχαίνει να έχω μια μικρή κόρη, που μόλις ξεκινάω την ημέρα με το να βλέπω animation. Και το animation το οποίο βλέπω είναι ένα κανάλι το οποίο δεν είναι, τέλος πάντων, είναι ένα ξένο φαν το οποίο έχει επενδύσει και δυστυχώς το περιεχόμενο που βλέπουμε, χωρίς να είναι πάντα κακό, αλλά είναι αυτό που σου επιβάλλει η αγορά. Δηλαδή είναι σίγουρα η Πέπα, είναι ο Μπόμπος Φουγκαράκης. Εγώ θεωρώ ότι μπορούν οι Έλληνες δημιουργοί, στο δικό σας χέρι είναι, αλλά πρέπει να κινητοποιηθείτε κι εσείς, να μας πιέζετε, να μας ενοχλείτε, να απαιτείτε. Μπορούμε να δημιουργήσουμε αντίστοιχα μπραντ στον χώρο του κινουμένου σχεδίου με παγκόσμια εμβέλεια, ειδικά αν κεφαλαιοποιήσουμε σε αυτό το πλούσιο ιστορικό βάθος που έχει η χώρα. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι, παίρνοντας και κάτι από αυτό που είπε ο Γενικός πριν, ότι ξέρετε, όταν γίνεστε δημιουργός κινουμένων σχεδίων, αποκτάτε ένα εξορισμού, ένα διεθνές κοινό. Το διεθνές κοινό δεν είναι απαραίτητα να φτάσει φυσικά σε εσάς. Μπορεί να είστε στην Κέρκυρα ή στους Παξούς και να μπορέσετε να έχετε request, να έχετε δηλαδή ζήτηση για τη δουλειά σας, αν είστε δημιουργικοί και είστε δραστήρια στο διαδίκτυο, από τη Σανγκάη και αντιστρόφως βεβαίως. Αλλά από εκεί και πέρα η αλήθεια είναι ότι το brain drain σε οτιδήποτε συνδέεται με τις νέες τεχνολογίες και με τη δημιουργική βιομηχανία που ήταν αρκετά παραμελημένη τα τελευταία χρόνια και κυρίως δεν αγαπούσε την νεολαία, ενώ τώρα βλέπουμε μια πολύ μεγάλη διαφορά ότι και οι δημόσιοι φορείς αλλά και γενικώς η κοινωνία αγκαλιάζει και καταξιώνει ανθρώπους ασχέτως ηλικίας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η παλιά γενιά είναι αυτή που έφτιαξε ό,τι έφτιαξε και ό,τι είμαστε σήμερα στο animation, αλλά η καινούργια γενιά είναι αυτή που θα φέρει το κάτι παραπάνω. Ένα παράδειγμα μιας δημιουργού που είναι από την Κέρκυρα, μάλλον έχει κοντά από την Κέρκυρα, από την Ιγουμενίτσα, έχει τελειώσει τη γραφιστική στην Αθήνα και μετά έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Εθνική Σχολή Τηλεόρασης και Κινηματογράφου της Αγγλίας, είναι η Έφη Παπά. Η Έφη Παπά λοιπόν έχει κάνει μια ταινία που μιλάει για την κρίση, για μια γιαγιά που με κούκλες πεθαίνει κάποια στιγμή, όλη η οικογένεια μου ζει από αυτή τη σύνταξη. Και έτσι την πηγαίνουν στην Εθνική Τράπεζα του χωριού, πάνω σε ένα καροτσάκι. Και την παριστάνουν σαν τον Ριχάρδο τον Λεοντάκαρδο ότι είναι ζωντανή. Και εξηγεί το οξύμορο και τη δυσκολία που έχουμε όλοι ως μέλη αυτής της κοινωνίας να ζούμε μια τόσο παρατεταμένη και τόσο οξία κρίση. Απ' την άλλη, αυτή η ταινία δημιουργήθηκε σε βρετανικό έδαφος, έχει όμως υπογραφή, ταυτότητα, ουσία, περιεχόμενο ελληνικό. Δεν είναι, και εγώ είμαι πολύ εναντίον του brain drain και θέλω να μετατραπεί σε brain gain. Υπάρχει πολλής δρόμος και δεν περνάει μόνο από τα χέρια όσων είμαστε παρόντες εδώ βεβαίως. Όμως να έχετε κατά νου ότι ένας Έλληνας που έχει την ελληνική παιδεία και που έχει και την ελληνική αισθητική που μας διδάσκει και ο τόπος μας, είναι κάτι το οποίο δεν παραγράφεται. Έφη Παπά έκανε μια ταινία με χρηματοδότηση του Βρετανικού κράτους, αλλά είναι μια ελληνική ταινία και βραβεύτηκε και σε πολύ μεγάλα φεστιβάλ ως ελληνική ταινία. Πιο διεπιστημονικό, δηλαδή αν θα θέλατε να εκμεταλλευτείτε τεχνολογίες πληθωπορισμού, κοινωνικά δίκτυα, αν σκέφτεστε και ένα τέτοιο άνοιγμα
για να εξυπηρετήσετε τους σκοπούς σας, αν είναι στα άμεσα σχέδιά σας. Μας εξηγήσετε λίγα πράγματα ακόμα. Ευχαριστώ. Πολύ εύλογη και ωραία και εύστοχη ερώτησή σας. Κάπως εύλογη και απάντηση, γιατί είναι θετική βεβαίως. Όπως είπαμε, βασική στόχη, όχι στρατηγική δηλαδή μεσοπρόθεσμη, είναι πρώτον να υπάρχει μεγάλη και δυναμική παρουσία στο βραβείο Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ένα πράγμα που το κατακτήσαμε με πάρα πάρα πολύ πίεση και όχι με ευήκο αότα. Και το διεκδικήσαμε. Όπως λέει ο Γενικός, ενοχλούσαμε συνέχεια από τα τηλέφωνα, από τα email, από τα social media, όπου μπορούσαμε. Και αυτό τι σημαίνει? Να κατακτήσουμε μια ισότιμη θέση σε οτιδήποτε αφορά στον κινηματογράφο, είτε σε κρατική είτε σε ιδιωτική πολιτική στη χώρα. Παράδειγμα, στο κέντρο κινηματογράφου, ακόμα και τώρα, δεν υπάρχει πρωτόκολλο αυτοτελούς χρηματοδότησης ταινίας κινημένων σχεδίων. Το ζητούμε και το διεκδικούμε. Δεύτερον, η χρήση των νέων τεχνολογιών είναι κάτι απολύτως εκ των ονού κάνευ για τα κινούμενα σχέδια σήμερα, ακόμα και αν κάποιος επιλέξει να κάνει κάτι με κούκλες και cut-outs. Πρέπει κάπως να το κινηματογραφήσει και συνήθως δεν θα το κινηματογραφήσει με 35. Ως εκ τούτων, ακόμα και το μεταπτυχιακό που προσπαθούμε πάλι με αρκετή πίεση και συστηματικότητα και με αρκετές αστοχίες και αποτυχίες στα ενδιάμεσα βήματα, είναι διεπιστημονικό πρόγραμμα. Δηλαδή, χρειάζεται η συνδρομή και των τεχνογνωστών από τις πληροφορικές τεχνολογίες και από τις νέες τεχνολογίες, ταυτόχρονα με τους θεωρητικούς της τέχνης και τους δημιουργούς από τις καλές τέχνες και από τη γραφιστική και από αυτό τελώς με σπουδές animation που ακόμα δεν υπάρχουν στη χώρα μας. Τέλος, ένας άμεσος στόχος μας είναι να διευρύνουμε το ηχείο της ΑΣΥΦΑ Ελλάς πέραν της κοινότητας των ανθρώπων που ασχολούνται με τα κινούμενα σχέδια. Αυτό δεν είναι κάτι εύκολο, γιατί πρέπει να σπάσουμε την πιο μεγάλη προκατάληψη που υπάρχει σε βάρος των κινουμένων σχεδίων στην Ελλάδα, που είναι το Mickey Mouse. Ότι τα κινούμενα σχέδια απευθύνονται μόνο σε παιδιά, ότι τα κινούμενα σχέδια δεν θίγουν ποτέ άβολα θέματα, ότι τα κινούμενα σχέδια είναι για πολλούς. Αυτό που είπα ο Γενικός πριν, ότι πάρα πολλοί κόσμοι δεν ξέρουν ότι υπάρχουν καν ευρωπαϊκά κινούμενα σχέδια. Αυτό το άνοιγμα, αυτό το σπάσιμο αυτής της στερεότυπης αντίληψης είναι το βασικό μας εμπόδιο για να πάμε στο πιο σημαντικό πράγμα που θα ήταν το άνοιγμα του ηχείου των κινουμένων σχεδίων, των ελληνικών κινουμένων σχεδίων. Όταν λέμε μάλιστα Ελλάδα στην ΑΣΥΦΑ Ελλάς, μόνο ότι υπάρχει ομότιμη οργάνωση στην Κύπρο, η ΑΣΥΦΑ Κύπρου, εννοούμε όλο τον ελληνικό κόσμο. Ελλάς, Κύπρος, Διασπορά. Και αυτό είναι κάτι που μας ενδιαφέρει, γιατί το λέω, γιατί στην Αμερική, ιδίως στη βιομηχανία του Hollywood, που είναι η κυρίαρχη στα κινούμενα σχέδια, υπάρχουν πάρα πολλοί καταξιωμένοι και σε πολύ στρατηγικές θέσεις Έλληνες, τους οποίους αρχίζουμε σιγά σιγά και τους ενεργοποιούμε, διεγείροντάς τους και την αγάπη για τη μητέρα πατρίδα, αλλά κυρίως και το γεγονός ότι ως Έλληνες μοιραζόμαστε κάποιες κοινές παραστάσεις, έχουμε κοινή αισθητική, έχουμε μια κοινωνική προσέγγιση που την έχουμε ασχέτως τοποθέτηση, ιδεολογίας, καταβολών κτλ. Μια ουμανιστική προσέγγιση, την οποία, ας πούμε, η Αλίκη Θεοφιλόπουλος, που είναι διευθύντρια αυτή τη στιγμή στην DreamWorks, το μεγαλύτερο παραγωγό κινουμένων σχεδίων στον κόσμο, προφανώς με έδρα το Hollywood, που λέει «I am Greek», δεν μιλάει ούτε λέξη ελληνικά, μας έλεγε ότι εγώ αισθανόμουν πάντα σαν τη πήγαμε στο γάλα, επειδή έχω ελληνική ανατροφή και αισθανόμουν τον Νίκτο πολύ περισσότερο από ότι οι υπόλοιποι Αμερικάνοι. Ενώ ήμουν Αμερικάνα, ως Ελληνίδα αισθανόμουν ξεχωριστή, γιατί ότι ήμουν πολύ εκδηλωτική στα συναισθήματά μου. Πράγματα τα οποία, ξέρετε, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να τα περιορίζουμε μόνο στην επικράτηση της ελληνικής δημοκρατίας. Η Ελλάδα έχει ένα οικουμενικό μήνυμα και πέρα από την αρχαιότητα και σύγχρονο, εγώ πιστεύω, και γι' αυτό είμαι και σε αυτή τη θέση που είμαι, που μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Αυτός είναι ο πιο μακροπρόθεσμος στόχος μας, να μπορέσουμε να ενώσουμε διαφορετικά επιστημονικά πεδία και διαφορετικούς χώρους και τόπους. Αν μου επιτρέπετε λίγο, πιστεύω ότι με το να φτιάξουμε μια εξειδικευμένη πλατφόρμα, για παράδειγμα, ένα εξειδικευμένο κοινωνικό δίκτυο, αν θέλετε, κάτι τέτοιο, θα μπορούσαμε και να υποστηρίξουμε, να φέρουμε νέους ανθρώπους μέσα σε αυτό και να τους ενεργοποιήσουμε. Θα μπορούσαμε όμως να τραβήξουμε και κονδύλια που να είναι από άλλα πακέτα να έρχονται. Οπότε νομίζω είναι διπλό το κέρδος, αν σκεφτείτε να εκμεταλλευτείτε τις νέες τεχνολογίες και να στοχεύσετε σε κάτι που θα παράγει και νέα έρευνα και σε κομμάτι της καινοτομίας αλλά και της έρευνας, σε συνεργασία ίσως με πανεπιστήμια, με ακαδημαϊκούς φορείς, θα μπορέσετε ίσως να τραβήξετε και κονδύλια ευρωπαϊκά από άλλες πηγές. Οπότε, ευχαριστώ.